εκ μέρους του ΚΚΕ χαιρετίζουμε τη σημερινή μαχητική κινητοποίησή σας. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Γιατί δεν θα το επιτρέψει κανένας υγειονομικός, κανένας εργαζόμενος, κανένας πολίτης που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με όλες αυτές τις δυσκολίες. Η κυβέρνηση επίτηδες επέλεξε αυτό το διάστημα μέσα στο καλοκαίρι να φέρει προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο ταφόπλακα για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Ως κόμμα, ως ΚΚΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ξεδιπλώσει τη δράση μας και την αμέριστη συμπαράστασή μας, την προτεραιοποίηση που έχει σήμερα η ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν υγείας, των δημόσιων δωρεάν δομών υγείας ψυχικής και απεξάρτησης. Σήμερα, μέσα από ερωτήσεις, από αναφορές, από παρεμβάσεις, καταθέτουμε όλη την αγωνιστική μας πείρα που το προηγούμενο διάστημα, πολύ πριν τις εκλογές, αναδείξαμε σε όλους τους χώρους της υγείας, με την παρουσία και την παρέμβαση και στο νοσοκομείο εδώ με τον Γενικό Γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούπα. Τώρα λοιπόν που τα φώτα των εκλογών πέρασαν, είναι η ώρα να αναμετρηθούμε στους δρόμους του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής. Ως ΚΚΕ εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Είμαστε στο πλευρό σας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Γιατί σήμερα πρέπει να επιβάλλουμε την ικανοποίηση των πιο σύγχρονων λαϊκών αναγκών στους τομείς της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Σήμερα πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια αυτό το νομοσχέδιο που κατακερματίζει, που εμπορευματοποιεί